Ρωμάνο αυτό. Ναι. Ρωμάνο δεκάρι, Λουκίνα σεντερφόρ, Κυριακίδης και Πασάς έξω αριστερά. Δηλαδή 4-2-3-1. Αυτό το στυλ είναι. Ναι, γιατί και άλλοι παίζουν με Περιστερίδη τερματοφύλακα, Καρανίκα δεξιμπακ, Σκόνδρα, τον αδελφό του Σκόνδρα δεξί στόπερ, Ιωάννου Χαφ έξω δεξιά και Φερφελή, αυτός μ' αρέσει. Αυτός μ' αρέσει ο Φερφελής. Δείτε τον ρε παιδιά σήμερα, δεν ξέρω, αλλά αυτός πιστεύω ότι θα παίξει φέτος και θα κάνει και μου αρέσει πολύ. Και σε ταχύτητα και σε συμμετοχή πολύ καλός. Δηλαδή ο Φερφελής θα παίξω σκόρερ Φερφελή. Πού να το παίξω, για πες μου, πού να παίξω σκόρερ Φερφελή. Πες μου, πού να το παίξω. Σαραμαντά Βέλιο Μακρύ τους ξεκουράζει για Δευτέρα. Καθώς Μπαρτολίνη. Σιγά. Ναι, Μπαρτολίνη παίρνει τιμωρημένο. Ο Μπουλούτ κάνει μίνι πρόγραμμα και Στάμου Πορτουλίδης κάνουν ατομικό πρόγραμμα. Μαρσελίνιο Φιτανίδη, Σούμπιντες δεν παίζουν από τον Ατρόμητο και είναι δώρο. Είναι δώρο η εντεκάδα του Ατρομήτου. Στα Γιάννα θα είναι σήμερα, είναι σήμερα και ο Παπαθανασάκης με τον Αντιπρόεδρο. 400 Ηρακλήδης θα είναι εκεί. Συνάντηση Καρυπίδη Ψηφίδη για το μνημόνιο. Ο Ψηφίδης δεν έχει μαντήλι να κλάψει εκεί στον Εραστέχνη, κοίτα να δαγκάσει καμιά κανένα Καρυπίδη. Γίνανται εκεί ιδιωτικά συμφωνητικά. Με την πλευρά του Εραστέχνη να προσπαθεί να πάρει κανένα φράγκο από τα εισιτήρια. Μια ελεημοσύνη δηλαδή. Γρόλιος Καρυπίδης βρίσκονται καθημερινώς και συσκέπτονται ο νομικός με τον μεγαλομέτοχο, υποτίθεται. Ναι. Όχι ακόμα. Όχι. Ναι, κοίταξε, ο Σαββίδης όμως είναι Πόντιος. Ναι, ο γιος του. Ξέρεις τι λέει. Όχι ρε φίλε, δεν μπαίνω. Και δεν μπαίνω ακόμα γιατί εσείς πάτε 30 άτομα. Πάτε 40 άτομα. Το γήπεδο του. Δεν έχει κόσμο, παιδί μου. Η κόρη μου πάει σε ένα σχολείο. Είχαν γιορτή προχθές σε μια αίθουσα. Η αίθουσα έχει πιο πολύ κόσμο από ό,τι το παλατάκι. Το παλατάκι είναι απέναντι. Και λέει ένας, αυτός ο συνωστισμός, ήρθε ένας καινούριος, ένας πολιτής. Πώς του λένε αυτούς, από την Αθήνα, ένας πολιτής. Δεν θυμάμαι σε ποια εταιρεία, μην κάνω και διαφήμιση. Δάπεδα έκανε. Λέει, κύριε Ραπτόπουλε, σας βλέπω και στο τηλεάσμα, κύριε Αλέφα, τι καλά που τα λέει ο κύριος Καρατζαφέρη. Ναι, άστα τα λέω. Λέει, υπάρχει συνωστισμός εδώ, γιατί λέει, παίζει ο ΠΑΟΚ μπάσκετ. Ποιο μπάσκετ ρε, του λέω. Σχολείο η κόρη μου, λέει, το ποίημα να πούμε. Και εκεί παραπάνω ο κόρη μου. Δεν έχει, ρε. Όσο για τον Άρη, τον προσφώνησε ο συνεργάτης μου σήμερα αυτοκράτορα. Και επενέβηνε εγώ και λέω, ρε, εσείς μην λαϊκίζετε, επειδή μας ακούν μέχρι το λιτόχωρο ακουγόμαστε. Λέω, επειδή δεν ακουγόμαστε προς τα κάτω, λέω. Παναθηναϊκός είναι. Και γίνεται ένας καυγάς. Και όχι γιατί το είχε πει ένας δημοσιογράφος και το είχε βαφτίσει και έγινε χαμός. Ναι, ναι. Ναι. Ναι.